Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, ψωμάκι ολικής άλεσης. Για αυτούς που φοβούνται να φτιάξουν ψωμί στο σπίτι, σήμερα θα σας δώσω τη λύση. Δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται πολλά υλικά, δεν χρειάζεται να είστε γνώστες για το πώς φτιάχνετε το ψωμί. Το μόνο που χρειάζεται είναι τι φιλεμπελέση, να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Πάμε να δούμε τα υλικά μου. Για το ψωμί ολικής άλεσης θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια νερό χλιαρό, 8 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 600 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, 1 κουταλάκι του γλυκού βρώμη, 1 κουταλάκι του γλυκού παπαρουνόσπορο, 1 κουταλάκι του γλυκού σουσάμι, 1 κουταλάκι του γλυκού ηλιόσπορο και αλάτι. Για τη σύνθεση, 2 κουταλιές της σούπας βρώμη, 2 κουταλιές της σούπας παπαρουνόσπορο, 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι και 2 κουταλιές της σούπας ηλιόσπορο. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, η όλη διαδικασία θα γίνει σε ένα μπολ. Ενθουσιαστήκατε? Ναι. Τώρα θα ενθουσιαστείς ακόμα παραπάνω, γιατί με το που δεις πώς φτιάχνετε θα πεις δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να φτιάχνετε αυτό το ψωμί έτσι τόσο εύκολα. Λοιπόν, στον μπολ μου θα ρίξω νεράκι που είναι χλιαρό. Όταν λέω χλιαρό, δεν είναι από τη βρύση. Όχι, από τη βρύση είναι. Απλά είναι λίγο πιο ζεστό από τη βρύση. Δεν θέλουμε να καίει, γιατί άμα καίει και ρίξουμε τη μαγιά μέσα, τι θα γίνει, φίλε Μπελέση? Χαμός. Πάει η μαγιά. Δεν τη αρέσει καθόλου το ζεστό μπάνιο. Το καυτό μπάνιο. Τη αρέσει το ζεστό, αυτό που ξέρει, χαλαρώνει. Αλλά άμα καίει πάρα πολύ, με το που πάει να μπει μέσα, θα κάνει τσ και θα καεί. Το καταλαβαίνει. Οπότε αναγκαστικά θέλουμε το νεράκι μας να είναι χλιαρό. Σε περίπτωση που είναι καυτό και βάλετε τη μαγιά μέσα, δεν θα φουσκώσει το ψωμί σας. Οπότε με ρωτήσετε μετά γιατί δεν φουσκώσει το ψωμί. Γιατί δεν φουσκώσει το ψωμί, γιατί ήταν καυτό το νερό σας. Το δεύτερο πρέπει να προσέξουμε είναι το νεράκι μας να είναι λίγο χλιαρό. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ το χρόνο που θα φουσκώσει το ψωμί μας. Άμα είναι παγωμένο από το ψυγείο, θα πάρει το διπλάσιο και το τριπλάσιο χρόνο το ψωμί μας να φουσκώσει. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα και το μέλι. Θα το πάω πάρα πολύ healthy, δεν θα βάλω ζάχαρη. Εδώ. Και έτσι λίγο, επειδή αρέσει η ζάχαρη στη μαγιά, τρελαίνεται για γλυκά πραγματάκια, με το μέλι τη βρίσκει λίγο, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Και θα ανακατέψω το μέλι, τη μαγιά και τη ζάχαρη και είναι σαν να έχω δώσει ένα κοκτέιλ τώρα στη μαγιά. Της αρέσει, κάθεται στην παραλία, αρχίζει, φλερτάρει, γνωρίζει κορίτσια δίπλα και σιγά σιγά θα γίνει χαμός. Και όσο γίνεται χαμός, τι γίνεται? Πολλαπλασιάζεται η μαγιά. Και όσο πολλαπλασιάζεται, φουσκώνει ακόμα παραπάνω και είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Οπότε, ανακατεύουμε τη μαγιά, το νεράκι μας και τι άλλο, και το μέλι. Και θα προσθέσω μέσα λίγο λαδάκι, ελαιόλαδο. Και θα προσθέσω όλα τα υπόλοιπα μου υλικά από πάνω. Κοιτάξτε, εδώ. Αλεύρι ολικής άλεσης. Από πάνω. Θα προσθέσω λίγο βρώμη και βάζουμε πολύ λίγο βρώμη. Γιατί θέλουμε την υφή της βρώμης μέσα στο ψωμί. Μην μου πείτε άμα βάλω τη μισή βρώμη, άμα θα γίνει το ψωμί ή όχι. Θα βγει άλλο πράγμα. Αν βάλετε μισή βρώμη για να κάνετε ψωμί, το ψωμί δεν θα κόβεται, θα γίνει σαν άχυρο. Σας το λέω να το ξέρετε. Οπότε ρίχνω και τη βρώμη μέσα. Έχω παπαρουνόσπορο, σουσάμι και ηλιόσπορο. Οτιδήποτε από αυτά δεν έχετε, αντικαθιστάτε με κάποιον άλλο σπόρο. Μπορείτε να βάλετε κοινόα, μπορείτε να βάλετε κολοκυθόσπορο, μπορείτε να βάλετε λιναρόσπορο, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Απλά θέλω κάποιους ξηρούς χαρακούς μέσα, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το κρούτσου-κρούτσου που κάνουν. Λοιπόν, θα αφήνω αυτά στην άκρη και θα προσθέσω και το αλάτι από πάνω. Τώρα, άμα έχετε την πολυτέλεια, άμα λέω, θέλω σε αυτό το σημείο να αφήσετε 10 λεπτάκια στην άκρη με μία πετσιτούλα το μείγμα σας. Να δουλέψει λίγο η μαγιά και μετά να ανακατέψετε. Άμα δεν έχετε χρόνο, γιατί συνήθως βιαζόμαστε κάθε μέρα, τι κάνουμε, φίλε Μπελέση? Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Κάτσα να πάρω μία ωραία κουτάλα από εδώ. Αυτή μας αρέσει, ε? Ωραία. Αρχίζουμε να ανακατεύουμε λίγο εδώ πέρα με την κουτάλα και στη συνέχεια θα χρειαστεί μάλλον να βάλουμε και λίγο χέρι. Δεν μας πειράζει όμως. Στη Γαλλία το 1993 ψηφίστηκε νόμος που αλλιώς ονομάζεται το Διάταγμα του Ψωμιού, σύμφωνα με τον οποίο για να ονομαστεί boulangerie ένα αρτοποιείο πρέπει να φτιάξει το δικό του ψωμί φρέσκο επί τόπου, χωρίς προπαρασκευασμένη ζύμη, ενώ δεν επιτρέπονται συντηρητικά ή πρόσθετα,
ενώ οι ερτοποίοι σε άλλες χώρες ενδέχεται να χρησιμοποιούν χημικά πρόσθετα για να οξυδώσουν τη ζύμη και να επιταχύνουν τη διαδικασία ζύμωσης, οι Γάλλοι ερτοποίοι ζυμώνουν τη ζύμη φυσικά. Και με το που ανακατέψουμε καλά με το κουτάλι και δεν πάει άλλο το κουτάλι, τι πρέπει να βάλουμε, φίλε Μπελέση? Πρέπει να βάλουμε χεράκι. Λοιπόν, βάζουμε χεράκι, πλάθουμε εδώ πέρα. Όσο περισσότερο πλάσουμε, τόσο το καλύτερο. Ψωμί κάνουμε, μας αρέσει να δουλεύει το αλεύρι μέσα. Εντάξει, αλλά μην το παρακάνετε. Πλάστε όσο μπορείτε και όσο δεν μπορείτε, τι να κάνουμε. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, τώρα παίρνω ένα μπολ καθαρό. Θα προσθέσω λίγο λάδι. Εδώ. Θέλω να μου πει σταμάτα για να σταματήσω, Μπελέση. Σταμάτα. Σταμάτησα. Και θα μεταφέρω το ζυμάρι μου δίπλα. Μου λέει να φτιάξω το μαλλί μου, αλλά δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε ότι έχω ψωμί στο χέρι, οπότε δεν μπορώ να πλάσω να φτιάξω το μαλλί. Λοιπόν, κάνουμε το ζυμαράκι μας εδώ ωραίο. Θα κολλάει λίγο στα χέρια, αλλά δεν μας πειράζει. Είναι λογικό να κολλάει, γιατί δεν βάλαμε μέσα στο μίξερ να δουλέψει πολύ καλά το αλεύρι, να απορροφήσει 100% το νεράκι. Οπότε τι θέλει. Θέλει ώρα. Όσο το αφήνουμε να ξεκουραστεί και να φουσκώσει, θα γίνει το ζυμάρι μας τελείως στον αυτόματο πιλότο. Οπότε αφήνω στην άκρη εδώ. Καλύπτω με μεμβράνη. Θα χρησιμοποιήσω την ίδια μεμβράνη για να μην ξοδεβάλει. Εδώ. Οχ. Και ουσιαστικά θέλω να διπλασιαστεί και να γίνει τόσο. Το βλέπεις, φίλε Μπελέση? Ναι, ναι. Γιατί έγινε τόσο? Γιατί το άφησα να ξεκουραστεί. Και να φουσκώσει μαγιά μια χαρά. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη, γιατί θα κάνω μπόλικα ψωμάκια. Ξεφουσκώνω το ζυμάρι μου. Και δες τι ωραίο που έχει γίνει το ζυμαράκι μας. Δεν είναι καταπληκτικό τώρα? Σκουπίζω τα χέρια μου γιατί έχουν ζυμάρι από πριν. Εδώ. Και τώρα, το ζυμάρι αυτό σου φαίνεται πολύ λίγο, φίλε Μπελέση? Είναι αρκετό. Θα έκανε ένα ψωμί ή δύο? Θα έκανα δύο. Δύο ή τρία? Δύο. Κάτσε να τρίψω λίγο τα χέρια μου εδώ. Θα βγάλουμε δύο ψωμάκια, φίλε. Η συνταγή που δίνω είναι για δύο. Είναι αμαρτία να μπαίνετε σε διαδικασία να φτιάχνετε ψωμί και να φτιάχνετε ένα. Οπότε, ένα ζυμάρι, δύο ζυμάρια, δύο ψωμιά θα φτιάξουμε. Και ό,τι σπόρους χρησιμοποιήσετε πριν για να κάνετε το ψωμί σας, θέλω να ξαναχρησιμοποιήσετε για να πανάρουμε ουσιαστικά το ψωμάκι μας. Οπότε, έχω τον παρνόσπορο, έχω τη βρώμη. Όλο, εδώ. Ηλιόσπορο, σουσάμι, εδώ. Ανακατεύω όλα τα σπόρια μεταξύ τους. Πάρτε το ζυμαράκι σας εδώ, απλώστε λίγο με τα χέρια και θα κάνουμε ένα μικρό φακελάκι για να μπορέσουμε να το τυλίξουμε εύκολα. Κοιτάξτε, το κάνουμε λίγο παραλληλόγραμμο. Παίρνουμε τις δύο άκρες εδώ, τη μία άκρη, τη βάζουμε μέσα, πατάμε. Παίρνουμε την άλλη άκρη, τη βάζουμε μέσα, πατάμε. Και έτσι όπως είναι, γυρνάμε το ψωμί από αυτή την πλευρά προς τα κάτω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο τι κάναμε? Η ένωση είναι από κάτω. Σωστά. Το ψωμάκι μας θα γίνει τέλειο και όταν το βάλουμε μέσα στο φούρνο θα φουσκώσει ομοιόμορφα. Τώρα, έτσι όπως είναι, το πετάω εδώ μέσα. Τέλεια. Παίρνουμε ένα ταψί. Και έτσι όπως είναι, πάει πάνω στο ταψί. Ένα ψωμάκι. Πάμε ξανά να κάνουμε το ίδιο και με το δεύτερο. Εδώ. Πλώνουμε λίγο το ψωμάκι με τα χέρια. Λίγο την άκρη μέσα. Λίγο την άκρη μέσα. Τυλίγουμε. Και εδώ. Ανοίγουμε λίγο από κάτω. Ενώνουμε τις άκρες. Ουσιαστικά κάναμε ένα μπουρεκάκι για να μην φαίνεται πουθενά ότι υπάρχει ένωση στο ψωμί. Το πιασες? Ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, έτσι όπως είναι και αυτό. Στους σπόρους μας, εδώ, βρώμη, παρουνόσπορο, σας είπα, βάλετε ό,τι θέλετε. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε πολύ για το τι θα βάλετε και η ένωση του ψωμιού που πρέπει να είναι, φίλε Μπελέση. Από κάτω. Από κάτω, για να μην φαίνεται τίποτα. Έλα. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Το βάλω στο φούρνο. Όχι ρε φίλε, πρέπει να αφήσουμε να φουσκώσει. Διαβάστε λίγο τη συνταγή όλοι σας. Οπότε, σκεπάζουμε εδώ. Και αφήνουμε να διπλασιαστούν για περίπου 30 λεπτάκια για να γίνουν από έτσι. Έτσι. Τώρα αυτά θα τα αφήσω να φουσκώσουν καλά. Έχω αυτά που θα φουσκώσω να ψήσω. Έχω αυτά που φούσκωσαν και θα ψήσω. Έχω και την άλλη τη ζύμη που φουσκώνει από κάτω. Θα γίνει χαμός. Χαράξτε εδώ σε 3-4 σημεία. 1, 2, 3, 4.
Μην πατήσετε πολύ, όπως βλέπετε το κάνω με πριονιδό μαχαίρι. Γιατί πρέπει να χαράξουμε. Α, δεν ξέρεις. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να χαράξουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτος λόγος είναι ότι άμα δεν χαράξουμε θα διωγγωθεί το ψωμί και θα σπάσει. Ένας. Δύο, εκεί πέρα που χαράσουμε μπαίνει περισσότερη θερμοκρασία και επειδή όπως καταλαβαίνεις το ψωμί έχει μεγάλη επιφάνεια, συνήθως το κέντρο μένει ομό και στις άκρες καίγεται. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διοχετεύεται καλύτερη θερμοκρασία. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, μπορούμε να ψήσουμε και χωρίς να χαράξουμε, αλλά ουσιαστικά θα έχουμε ένα μειόμορφο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμά μας θα είναι τέλειο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ψήσουμε. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς και θα ψήσουμε για περίπου 45 λεπτάκια. 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, εκεί πέρα κάπου, 170 ο φούρνος, όχι 180. Οπότε το ψωμί μας σε 45 λεπτά maximum θα είναι έτοιμο. Ήταν εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Ήταν πανεύκολο. Εντάξει, και μπορείτε να κάνετε ψωμί αρκετό, αρκετή ποσότητα. Τώρα εγώ θα πάρω 2, 4, 6 καρβέλια και να τα αφήσετε να κρυώσουν, να τη λήξετε με μεμβράν και να τα βάλετε στην κατάψυξη. Σωστά. Μπορούμε να φουρνίσουμε μία φορά το μήνα, φίλε Μπελέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να βγουν από το φούρνο και να σερβίρουμε. Για το ψωμί ολικής άλεσης, σε μπολ βάζουμε το νερό, τη μαγιά, το μέλι και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το αλεύρι, τη βρώμη, τον παπαρουνόσπορο, το σουσάμι, τον ηλιόσπορο και αλάτι. Ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να δέσει το μείγμα και στη συνέχεια συνεχίζουμε να ζυμώνουμε με τα χέρια μας μέχρι να έχουμε μία ελαστική ζύμη. Μεταφέρουμε σε λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο. Δουλεύουμε τη ζύμη με τα χέρια μας και την κόβουμε σε δύο κομμάτια. Ρίχνουμε σε ταψί τον παπαρουνόσπορο, τη βρώμη, τον ηλιόσπορο και το σουσάμι. Φτιάχνουμε το σχήμα του ψωμιού μας, το βάζουμε στο ταψί και το στριφογυρίζουμε μέχρι να πάνε παντού οι σπόροι. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο. Χαράζουμε το κάθε ζυμάρι σε 3-4 σημεία και ψήνουμε για 45 λεπτά στους 170 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε. Λοιπόν, και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό. Ακούστε. Τόσο εύκολο και τόσο νόστιμο. Πραγματικά δεν θα πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε όλο το δικό σας ψωμί ολικής άλεσης. Είναι τέλεια ψημένο. Όπως καταλαβαίνετε, έχει τέλεια κρούστα. Βλέπετε μέσα. Μας δίνει την αίσθηση ότι τρώμε ένα super food φαγητό, γιατί όντως έχουμε για τα σπόρια μας μέσα, έχουμε αλεύρι ολικής άλεσης σε ελάχιστο λαδάκι. Και αυτό εδώ. Φανταστικό. Μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.